Ήταν μια κρύα χειμωνιάτικη βραδιά, όταν βρέθηκα για πρώτη φορά μόνος μετά από πολλά χρόνια γάμου. Η γυναίκα μου είχε φύγει από τη ζωή πριν από περίπου 2 χρόνια και η μοναξιά άρχισε να με βαραίνει. Μετά από τόσο καιρό προσπαθούσα να βρω ξανά τη χαρά και τη συντροφικότητα που τόσο μου έλειπαν. Ήμουν πια 54 ετών και ο κόσμος γύρω μου έμοιαζε να έχει αλλάξει πολύ. Ο γιος μου, ο Δημήτρης, είχε παντρευτεί πρόσφατα και η οικογένεια της νύφης μας ήταν πολύ φιλική και κοντινή σε εμάς. Είχαμε χτίσει μια ζεστή σχέση μαζί τους, ιδιαίτερα με την πεθερά του, τη Μαρία. Η Μαρία ήταν επίσης χήρα και ζούσε μόνη της. Από τις συζητήσεις μας, καταλάβαμε ότι είχαμε κοινά συναισθήματα και ανησυχίες. Ένα απόγευμα, μετά από μια οικογενειακή συγκέντρωση, έμεινα λίγο παραπάνω στο σπίτι της Μαρίας για να τη βοηθήσω με κάτι μικροδουλειές. Ήταν μια γυναίκα με μια ζεστασιά και καλοσύνη που με έκανε να νιώθω άνετα και ασφαλής. Καθίσαμε να πιούμε ένα ποτήρι κρασί και να κουβεντιάσουμε. Οι συζητήσεις μας έγιναν πιο βαθιές και προσωπικές. Μοιραστήκαμε αναμνήσεις, χαρές και πόνους, και σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται ανάμεσά μας μια δυνατή έλξη. Η ώρα περνούσε και το κρασί είχε χαλαρώσει τις άμυνές μας. Κοιταχτήκαμε στα μάτια και ήταν σαν να διαβάζαμε ο ένας τις σκέψεις του άλλου. Δεν ξέρω ποιος έκανε το πρώτο βήμα, αλλά ξαφνικά βρεθήκαμε να φιλιόμαστε. Τα χείλη μας ενώθηκαν και αισθάνθηκα μια ένταση και μια ευχαρίστηση που είχα καιρό να νιώσω. Τα χέρια μας εξερεύνησαν τα σώματά μας και σύντομα βρεθήκαμε στο κρεβάτι της. Κάθε άγγιγμα, κάθε φιλί, ήταν γεμάτο πάθος και τρυφερότητα. Οι ψυχές μας ενώθηκαν και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, αισθάνθηκα ζωντανός. Κάναμε έρωτα με έναν τρόπο που ήταν τόσο φυσικός και απελευθερωτικός. Η Μαρία ήταν μια υπέροχη ερωτική σύντροφος και μοιραστήκαμε μια νύχτα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου για πάντα. Μετά από εκείνη τη νύχτα, η σχέση μας έγινε πιο ισχυρή. Δεν ήταν μόνο η φυσική έλξη, αλλά και η βαθιά κατανόηση και υποστήριξη που είχαμε ο ένας για τον άλλο. Οι στιγμές μας ήταν γεμάτες αγάπη και τρυφερότητα και ξέραμε ότι είχαμε βρει κάτι ξεχωριστό. Ζούμε τη ζωή μας χωρίς να κρύβουμε τίποτα και έχουμε βρει μια νέα αρχή στις ώριμες ηλικίες μας. Η Μαρία έγινε το φως στη ζωή μου και μαζί της έχω ξαναβρει την ευτυχία και την αγάπη που νόμιζα ότι είχα χάσει για πάντα.